Για τελευταία φορά, ο Αλεξάνδερ Ντάουνερ ανηφόρησε στο Προεδρικό Μέγαρο πριν την αναχώρησή του αύριο από την Κύπρο. Η αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη διήρκησε μία ώρα και είκοσι λεπτά. Εξερχόμενο του Προεδρικού Μεγάρου, απελθόν σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα, τον οποίο, όπω όλα δείχνουν, θα διαδεχθεί Λίσσα Μπάτενχάιμ, δεν προέβησε δηλώσει παραπέμποντα την αυριανή συνέντευξη τύπου στο Λίδρα Πάλα. Τόσα never... going... χρόνια ήμουν γενναιόδωρο με τι δηλώσει. Σήμερα δεν θα κάνω όμω Θα δώσω συνέντευξη τύπου αύριο στο Λίδρα Πάλας. Μπορείτε να συγκεντρώσετε τις ερωτήσεις σας και θα απαντηθούν όλες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε στον Ντάουνερ ότι μέχρι στιγμής έχει γίνει μια ανασκόπηση των θέσεων των δύο πλευρών, κάτι που σε καμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι βρισκόμαστε κοντά σε διαδικασία παρεδόση. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ντάουνερ στα μέσα ενημέρωσης ο Νίκος Αναστασιάδης του έδωσε ως δώρο ένα σημαίνιο κλαδί ελιάς. Είναι ένα πολύ όμορφο δώρο. Ένα κλαδί Αιγιάς το οποίο συμβολίζει την Κύπρο, αλλά επίσης συμβολίζει και την ειρήνη. Ο Αλεξάνδρ Ντάουνερ είχε το πρωί αποχαιρετιστήρια συνάντηση και με τον Τερβί Σέρογλου στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ότι στόχος είναι η διεξαγωγή ταυτόχρονων δημοψηφισμάτων πριν το 2015, υποδεικνύοντας ότι στη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στις 31 Μαρτίου θα θέσει το θέμα του παρεδώσε. Εάν δεν ξεκινήσουν αμοιβαία παρεδώσεις, οι συνομιλίες θα συνεχίσουν για ακόμη 40 χρόνια. Τα έγγραφα θα πηγαίνω έρχονται και παρόλο που θα βάζουμε τις σκέψεις μας σε έγγραφα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η ελληνοκυπριακή πλευρά λέγοντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη, αλλά σε επίπεδο αξιολόγησης, μόνο τα δικά μας έγγραφα θα είναι διατυπωμένα στο τραπέζι. Στο μεταξύ το απόγευμα, ο Αλεξάνδερ Ντάουνερ είχε χωρισές συναντήσει και με του θέου ηγέτε των δύο κοινοτήτων, Δημήτρη Χριστόφια και Μεχμέτα Λίτα Λάτ.